οι εταιρείες οι οποίες επενδύουν και χρόνο και άτομα και πολλή προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα έχουν καλύτερη people engagement, έχουν καλύτερη profitability και έχουν καλύτερη αποδοτικά των ανθρώπων. Άρα μετατρέπεται σε χρήματα, the bottom line για εμάς τους λογιστές. Ο όρος equity έχει να κάνει με τη δίκαιη μεταχείριση των ανθρώπων. Έχουμε τα λεγόμενα self-cost of empowerment που είναι κάποιοι μικροί κύκλοι με μικρών αριθμών ατόμων όπου είναι ένα safe space για άτομα να μιλήσουν και να πούν θέματα τα οποία τους απασχολούν και να νιώθουν υποστήριξη από τους υπόλοιπους. Φίλες και φίλοι του Business Talks, σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς μας. Μια σειρά που γίνεται σε συνεργασία του Αλφα Κύπρου με το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, με σκοπό την γνωριμία σας με άτομα από τον επιχειρηματικό κόσμο που έχουν να κάνουν με τις επιχειρήσεις, το επιχειρήν, τον business, έτσι όπως το λέμε πιο λαϊκά, που έχουν κάτι παραπάνω να μας πούν και ενδεχομένως έτσι να ανοίξουμε λίγο περισσότερο τον ορίζοντα μας, γνωρίζοντας τόσο τους ιδίους όσο και τις επιχειρήσεις τους. Σήμερα έχω την έτσι μεγάλη ευχαρίστηση να φιλοξενώ στο στούτιο την αγαπητή Κλείο Παπαδοπούλου. Η Κλείο προέρχεται από την PwC, γνωστόν ελεκτικό λογιστικό οίκο, και έχει το ρόλο του Chief Learning Officer, Chief Inclusion and Diversity Officer, Chief πολλών άλλων πραγμάτων, τα οποία θα μας τα πει η ίδια με την καλημέρα της. Καλημέρα, Κλείο. Καλημέρα, Κυριάκο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τελικά, ποιος είναι ο ρόλος σου στη PwC? Εγώ φορώ πολλά καπέλα, όπως και πολλοί άλλοι συνεταίροι. Οπότε, όπως σωστά είπες, είμαι Chief Inclusion and Diversity Officer. Είμαι Chief Learning Officer, overseeing το τι κάνει η Ακαδημία μας. Η οποία Ακαδημία έχει να κάνει και με το εσωτερικό learning των ανθρώπων μας, όπως και στο εξωτερικό προς τους πελάτες μας. Είμαι client-facing partner, άρα έχω και πελάτες δικούς μου στο International Private Client Space, που σημαίνει τρέχω εταιρείες ξένων πελατών, οι οποίες είναι στην Κύπρο. Ηγούμαι των υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με την ναυτιλία και επίσης ηγούμαι το corporate responsibility της εταιρείας. Αυτά. Και μετά το μεσημέρι, τι κάνεις? Αφού μόνον τούτα κοιτάζεις και παρακολουθάς. Ο χρόνος μου μοιράζεται σε τούτα όλα, αλλά κάνει και τη ζωή μου πολλά πιο ενδιαφέρουσα όταν ασχολείσαι με πολλά και διαφορετικά πράγματα. Είναι αλήθεια, δεν βαριέμαστε. Όχι, έτσι, ποτέ. Και είναι μέρος της συζήτησης που θα κάνουμε ύστερα. Inclusivity τόσα όλα μέσα, έτσι. Σωστό. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε έτσι λίγο για τον ρόλο σου του Chief Inclusion and Diversity Officer. Να μιλήσουμε έτσι βασικά για την αποδοχή της κοινωνίας και των επιχειρήσεων στη διαφορετικότητα, στους ανθρώπους με άλλα χαρακτηριστικά, άλλες τέλος πάντων θα αποκαταστάσεις, αλλά ο καθένας με τη διαφορετικότητα του, ναι, και την ατομικότητα του. Για θέματα, δύσκολη λέξη στα ελληνικά, της δικαιοσύνης, της ίσης μεταχείρισης θα έλεγα, όπως είχε πει ο παππούς μας ο Αριστοτέλης κάποτε, για την ίση μεταχείριση ίσων ή την άνιση μεταχείριση ίσων, και της ενσωμάτωσης. Τρεις λέξεις που είναι μέσα στο λεξιλόγιο μας, τρεις λέξεις καμιά φορά λίγο παρεξηγημένες, τρία θέματα τα οποία δεν είμαι σίγουρος πόσες επιχειρήσεις τα έχουν εστερνιστεί ή και η κοινωνία πώς τα αποδέχεται. Θα τα δούμε από πλευράς επιχειρηματικής διάστασης, δηλαδή και πώς μπορεί μια εταιρεία, μια επιχείρηση να εργαστεί καλύτερα, να αποδώσει καλύτερα, να κερδίσει το τέλος της ημέρας. Και φυσικά από πλευρά κοινωνική συμπεριφορά. Άρα θα καλύψουμε τούτο το κομμάτι μέσα, και επειδή ξέρω ότι ω PwC πρωτοπορείτε στον τομέα τούτο, κρίνα ότι ίσω θα ήσουν το κατάλληλο άτομο να κάνουμε τούτη τη συζήτηση που ενδεχομένω να σπάζουμε λίγο στερεότυπο, παράγει λίγο ταμπού για άλλου. Αλλά είναι καλά να ακούσουμε ένα μεγάλο οργανισμό πώ τα χειρίζεται,
Και επίσης ποιες άλλες δραστηριότητες, ενέργειες κάνετε, διότι ξέρω ότι είσαι αρκετά έτσι ενεργών και δραστηριών άτομων σε ό,τι κάνεις. Τι άλλο, ας πούμε, υπάρχει εκεί έξω το οποίο είναι καλά να λάβουμε υπόψη? Ωραία. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Ξεκινά από τη Λεμεσόν, από όπου ενδεχομένως προέρχεσαι. Ή από το Ζήγιν, από πού ξεκίνησε και είστε σήμερα. όπως θέλεις. Ξεκινά που την, σαν εταιρεία. Σαν εταιρεία, πώς εσείς εχειριστήκετε, αναπτύξετε το θέμα της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης όλων των επαγγελματιών συναδέρφων μέσα στον οργανισμό. Σαν εταιρεία, το θέμα τούτο είναι προτεραιότητα για μας. Και είναι προτεραιότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ είμαι σε τούτον τον ρόλο, δεν θυμούμαι από πότε, πάρα πολλά χρόνια. Και προσπαθούμε να κάνουμε διαφορά. Και ο λόγος που η προσπάθεια είναι μεγάλη είναι διότι οι αλλαγές, αν δεν κάνουμε οποιασδήποτε συνειδητές προσπάθειες, γίνονται πάρα πολλά αργές. Και να μιλήσω και πιο ύστερα για το πόσο αργά αλλάζει ο κόσμος αν δεν προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο γρήγορη την αλλαγή. Οπότε, σαν οργανισμός, έχουμε το ρόλο του Chief Inclusion Diversity Officer εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με τον ρόλο, με ξέχασα να πω, είμαι και μέσα στο Management Board του γραφείου. Οπότε, τόσο σημαντικό θεωρούμε το θέμα για τον οργανισμό, διότι είναι απλά ένα φλάφι σου του ανθρωπίνου δυναμικού, ξέρω, φρουφρού και αρώματα. Ή μια μόδα, ας πούμε. Ή μια μόδα και τα λοιπά. Πολλοί μιλούν για inclusion and diversity. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την επιχείρηση και το profitability και την αποδοτικότητα των ανθρώπων. Στο τέλος της ημέρας εκεί καταλήγουν, διότι αν έχεις αποδοτικών προσωπικών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής εργασιακής τους ώρας, τέλος πάντων, να τα ανακλάτε ύστερα και ευχαριστημένο προσωπικό, εννοείται. Οπότε είναι πάρα πολλά τα benefits του να έχεις inclusion and diversity στον οργανισμό. Εντάξει, εκτός που το ότι το θέμα δικαιοσύνης των ανθρώπων και να νιώθουν ωραία και τα λοιπά και ότι τους συμπεριφέρεσαι σωστά, έχει να κάνει με το αν έχεις διάφορα άτομα να λύσουν ένα πρόβλημα, αν έχεις πολλά πιο καλές λύσεις, διότι έχεις πολλά μυαλά διαφορετικά να σκεφτούνται το ίδιο πρόβλημα. Έχει να κάνει με το πόσο engaged είναι ο κόσμος μέσα στο γραφείο, να νιώθει ότι έχει έναν χώρο όπου ανήκει. Άρα και το πράγμα θα ρίξει να είναι ο εαυτός του και να παράγει πολλά παραπάνω. Έχει να κάνει πάρα πολλά θέματα τα οποία αφορούν την επιχείρηση και στο τέλος όλες οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι εταιρείες οι οποίες επενδύουν και χρόνο και άτομα και πολλή προσπάθεια σε τούτον τον τομέα έχουν καλύτερη people engagement, έχουν καλύτερη profitability και έχουν καλύτερη αποδοτικότητα των ανθρώπων. Άρα μετατρέπεται σε χρήματα, the bottom line για εμάς τους λογιστές. Σίγουρα και εντάξει, πέραν της μόδας είναι σε μια πραγματικότητα που πρέπει να ζήσουμε. Και εμείς σαν σύνδεσμο συγκεκριμένων λογιστών εκληθήκαμε πέρσι να συμμετάσχουμε σε μια έρευνα που κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Λογιστών για το θέμα, δηλαδή ήθελα να υποδείξουμε μια έρευνα μάλλον μέσα σε διάφορα άτομα τα οποία ήθελαν να δουν τη διαφορετικότητα σε φύλων, την θρησκεία, εθνικότητα, τη σεξουαλικότητα. Ήταν μια της ενδιαφέρουσα, ένα ενδιαφέρουσα άσκηση την οποία έκαναμε και τώρα έρχονται πίσω να κάνουμε μια δεύτερη φάση της άσκησης. Άρα φαίνεται ότι τόσο ο προβληματισμός ή τούτη ανάγκη είναι σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι απλά στο νόμο μας μικρό κόσμο ότι θέλω να κάνω κάτι, να περάσει τώρα, να φανώ ότι κάνω CSR μέσω του εταιρική κοινωνική πολιτική μέσα από τούτον το αντικείμενο. Πολλοί οργανισμοί κάνουν κάποια πράγματα just to tick the box, δηλαδή ακριβώς. Επειδή τους υποχρεώσαν και αντιλαμβάνονται ότι είναι αναγκαίο και είναι απλά. Και ο λόγος που πολλοί regulators έρχονται και επιβάλλοντα είναι διότι αν που μόνοι μας περιμένουμε να κάνουμε αλλαγή, η αλλαγή έρχεται, όπως είπα, πολύ αργά. Γι' αυτό και βλέπεις και κάποιους regulators να έρθουν και επιβάλλουν κάποια πράγματα στους οργανισμούς για να επιταχύνουν ουσιαστικά την αλλαγή.
Ξέχασα να πω προηγουμένως το άλλο πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό έχει να κάνει με τη διαχείριση του ρίσκου. Δηλαδή, mm-hmm. εκτός του ότι βρίσκεις καλύτερες λύσεις σε πολλά complex προβλήματα, αν έχεις diverse minds να σκέφτονται, έχει και καλύτερη διαχείριση ρίσκου ότι η λύση που να βρεις είναι η καλύτερη για την επιχείρηση. Όπως επίσης, μπορεί να είσαι πολλά πιο προληπτικός παρά περιμένεις κάποιος υπάλληλος να σου κινήσει αγωγή είτε για sexual harassment είτε για. Για άδικη μεταχείριση, αν έχει σωστέ διαδικασίε μέσα στην εταιρεία σου, ουσιαστικά προλαμβάνει κάποια πράγματα. Άρα, τα ούλα που έρχονται και βρίσκουν μα από το εξωτερικό είναι οι προσπάθειε κάποιων οργανισμών να πιέσουν για να επιταχυνθεί η αλλαγή. Ωραία. Και, να δώσουμε έτσι ένα στίγμα τι σημαίνουν κάποιε λέξει. Ξέρω ότι η ελληνική μετάφραση είναι πάρα πολύ εύκολη. Οπότε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βέβαια για μα τούτα. Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε στα χωριά μας, στον τρόπο. Οπότε, εξήγα μας λίγο τι σημαίνει diversity, διαφορετικότητα. Διαφορετικότητα, ποικιλομορφία, έχει διάφορες λέξεις στα ελληνικά. Εντάξει, το diversity έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός, όπως είναι και το δαχτυλικό μας αποτύπωμα. Άρα, κανένας δεν είναι ο ίδιος. Άρα, έχει να κάνει με πόσους διαφορετικούς ανθρώπους έχουμε σε έναν οργανισμό. Και όχι να κάνει με νούμερα κατά κύριο λόγο. Δηλαδή, ξέρω εγώ πόσες κοπέλες των οργανισμών, ή πόσοι είναι οι ΛΟΑΤΚΙ των οργανισμών, ή πόσα ανάπηρους έχουμε στον οργανισμό, ή πόσες εθνικότητες έχουμε στον οργανισμό, ή πώς βλέπουμε τις διαφορετικές ηλικίες σε οργανισμό, το age diversity, mm-hmm. τούτα ούλα έχουν να κάνουν. Οπότε, θεωρώ εγώ στο δικό μου το μυαλό, για να το απλοποιήσουμε λίγο, ότι το diversity έχει να κάνει με νούμερα. Άρα. Πώς αποτούν τα άτομα έχουμε σε έναν οργανισμό. Και είναι καλά να υπάρχει ποικιλομορφία στον οργανισμό για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως. Τώρα, ο όρος equity ή δικαιοσύνη, ξέρω λέξεις στα ελληνικά, εντάξει, έχει να κάνει με τη δίκαιη μεταχείριση των ανθρώπων. Ναι. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Μιλούμε πάντα για ισότητα. Η ισότητα εγκαλεί όταν το πεδίο είναι ίσον, το level playing field που λέμε. Mm. Δηλαδή, όταν δεν έχεις, εν όλοι οι ίδιοι, δεν έχεις διαφορετικούς ανθρώπους, το να έχεις ίση μεταχείριση σε όλους, άρα είναι και δίκαιη μεταχείριση. Ναι, είναι τούτο, όπως είπα, ότι μας είπε ο παππούς, και είναι βασική αρχή στο διοικητικό δίκαιο και αλλού, ότι να μεταχειριζόμαστε όλους με τον ίδιο τρόπο. Είναι το ίδιο λέει κακό με το να μεταχειριζόμαστε ίση μεταχείριση άνισον, είναι το ίδιο λέει κακή με την άνιση μεταχείριση ίσον. Βέβαια, άρα το γι' αυτό δύσκολη μετάφραση του equity σε απλή δικαιοσύνη, διότι προϋποθέτει και ένα στοιχείο υποκειμενικότητας ανάλογα με το τι έχεις να διαχειριστείς. Οπότε, ναι, είναι ακριβώς. Όμως, ναι, δεν μπορεί να αναμένει που ξέρω εγώ με ένα με δύο μέτρα, μάλλον ένα που είναι έναν 50 να μπορεί να αγγίζει ο τσαβάνι όπω ένα με 2,5 μέτρα ύψου, έτσι. Ακριβώς. Άρα, ας πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροατές είναι ξέρω, οι Παραολυμπιακοί. Έχουμε Παραολυμπιακούς, όταν του έβαλε όλου του Ολυμπιακού, ουσιαστικά δεν έχει σχέση με τα χειρίσει. Ακριβώς. Δεν μπορεί να έχει σχέση με τα χειρίσει των ανθρώπων. Το ίδιο και μέσα στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, αν συμπεριφέρεσαι σε έναν άτομο με αναπηρία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που συμπεριφέρεσαι με κάποιον που δεν έχει αναπηρία, σίγουρα θα έχει ίσες ευκαιρίες ο πρώτος όπως έχει ο δεύτερος. Και το ίδιο ισχύει, αν πάρουμε το gender diversity, οι κοπέλες. Δηλαδή, οι στατιστικές στην Κύπρο λέουν ότι οι άντρες που ασχολούνται μετά του σπιτιού είναι 8% και οι κοπέλες 62%. Όταν έχεις τούτην την άνηση να θέλεις κατάσταση στο σπίτι. Για τους άντρες, αφού δεν τους αφήνετε να κάνουν παραπάνω. το υπόλοιπο 30% ποιος το κάνει. Μπορεί να είναι και εκεί βοηθή, δεν ξέρω. Το οποίο είναι ο σύνος είναι γυναίκες πάλι. Οπότε αν δεν δώσεις σε μια κοπέλα την ευελιξία να διαλέξει το ωράριο των δικών τη, να μπορεί να φύγει ώρα 5 από το γραφείο, ώρα 2 από το γραφείο, και να πάει να κάνει, να μαζέψει τα μωρά από το σχολείο, ή να κάνει ένα που πρέπει να κάνει, και να συνεχίσει, ξέρω εγώ, ώρα 8 τη νύχτα, και να τελειώσει τη δουλειά τη, ή να έχει και μειωμένο ωράριο, αλλά τούτο να μην παίξει εναντίον τη όταν είναι αρτή ώρα να προαχθεί, τότε ουσιαστικά έχει μια δίκαιη μεταχείριση για να φέρει τα άτομα στο ίδιο level. Το ίδιο ισχύει για άτομα τα οποία
μπορεί να είναι ομοφιλόφιλοι και θέλουν μέσα στον εργασιακό χώρο να παρουσιάσουν τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις. Αναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια στο να κρύβονται, στο να μην καταλάβει ο άλλος τι είναι ο πραγματικός εαυτός τους, εν αντίθεση των άλλων, οι οποίοι αναλώνουν την ενέργεια τους στη δουλειά τους. Έρχονται όπως είναι και τα λοιπά, έχουν τίποτε να ασχοληθούν, να χωθούν. Άρα, τούτοι οι δύο άνθρωποι, αν τους συμπεριφέρεσαι με τον ίδιο τρόπο, και να αναγνωρίζει ότι ο ένας έχει κάποιο θέμα το οποίο πρέπει να το δεις, μια ιδιαιτερότητα, εν έχει ίση μεταχείριση. Άρα, τούτο είναι το κομμάτι του equity, της δικαιοσύνης. Αν θέλει, αν τη ίση μεταχείριση, είναι δίκαιε μεταχείριση για να έχουν ίσες ευκαιρίες τα άτομα τα οποία είναι διαφορετικά. Άρα, θέλουμε και diversity, θέλουμε και equity. Το equity, αν το diversity είναι νούμερα, και όσο να κάνει νούμερα, το equity. Έχει να κάνει με διαδικασίες και πρωτόκολλα του ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία βάλεις in place για να βεβαιώνεις ότι τα πράγματα γίνονται και να δει και η μεταχείριση των ανθρώπων. Τώρα, το όρος inclusion ή ένταξη, ενσωμάτωση, έχει να κάνει με συμπεριφορές. Άρα, εγώ θεωρώ ότι diversity είναι νούμερα, equity είναι procedures, policies του human capital και inclusion είναι συμπεριφορές, που είναι το πιο δύσκολο από τα τρία. Το πρώτο έχεις το μετράς το, φέρνεις το κτλ. Προσλαμβάνεις κόσμο για να έχεις διαφορετικό κόσμο στο γραφείο. Το equity βάλεις κάποια policies in place και μπορείς να το έχεις. Το inclusion όμως που έχει να κάνει με κουλτούρα, που έχει να κάνει με συμπεριφορές, είναι το πιο δύσκολο στον οργανισμό για να αλλάξεις. Και τούτον έχει να κάνει με ασυνείδητες προκαταλήψεις, έχει να κάνει με πολλά και διάφορα πράγματα μέσα σε έναν οργανισμό. Και είναι για μένα που θέλεις πάρα πολύ προσπάθεια, η οποία να ξεκινά και από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω, για να αλλάξεις μια κουλτούρα στον οργανισμό και να πετύχεις τον τόπο που ονομάζουμε inclusion. Και να τελειώσω ότι... Είναι δύσκολο το inclusion. Ναι, είναι το πιο δύσκολο με τα τρία είναι το inclusion. Οπότε αν έχεις μόνο τα πρώτα δύο έχεις πρόβλημα, αν έχεις μόνο inclusion και equity πάλι έχεις πρόβλημα, αν έχεις inclusion και diversity πάλι έχεις πρόβλημα χωρίς το equity, αλλά θέλεις και τα τρία ουσιαστικά για να έχεις έναν δίκαιο. Και αν έχεις και τα τρία ουσιαστικά, και από είναι η τομή των τριών, είναι το που ονομάζουμε belonging, δηλαδή η αίσθηση του ανήκει. Μάλιστα. Είναι η καρδούλα η ωραία μέσα στη μέση, που σημαίνει έχεις έναν πολλά ωραίο οργανισμό, που τα έχεις και τα τρία in place, you got everything right, οπότε έχεις έναν τέλειο οργανισμό για τον κόσμο σου to thrive. Αναλύθηκε ότι εμείς που έχουμε έτσι κάποιες ιδιαιτερότητες, δυσκολευκούμαστε οι άλλοι να ενσωματωθούν μαζί μας ή εμείς μαζί τους, έτσι. Και εμείς οι καημένοι καλλιτέχνες τραβούμε πολλά πράγματα, να μας καταλάβουν οι άλλοι τι λέμε. Σαν εταιρεία, εσείς πώς τα διαχειρίζεστε τα τρία, ενώ και την διαφορετικότητα, το equitable treatment και το ενσωμάτωση. Είστε ένα οργανισμός 1000 ατόμων περίπου, επαγγελματίες ουσιαστικά. Λευκού κολάρου, να το πούμε έτσι. Πώς το... Δηλαδή, ας πούμε, και σε επίπεδα συνεταίρων, επίπεδα manager, σε επίπεδο υπόλοιπου προσωπικού, ξέρω ότι τελευταίως με μια έτσι, χωρίς ιδιαίτερη, ας το πούμε, ρύθμιση, το ποσοστό της γυναικείας παρουσίασης στους συνεταίρους σας αυξήθηκε σημαντικά. Σωστό. Percentage wise. Σωστό. Εντάξει, ο οργανισμός συγκεντρώνεται στο diversity κομμάτι, στο gender. Και γιατί στο gender, διότι ήταν 50% του πληθυσμού. Έχουμε και άλλα minorities, έχουμε κάνει κάποιες έρευνες, έχουμε πάνω από 10% ΛΟΤΚΙ άτομα μέσα στον οργανισμό και έχουμε και άτομα με αναπηρίες, διότι αναπηρίες είναι μόνο οι που φαίνονται, και οι που δεν φαίνονται. Έχει πάρα πολλές αναπηρίες που δεν φαίνονται και δεν το ξέρει. Πολλοί κόσμοι. Επίσης, τώρα μένουν πνευματικές αναπηρίες. Μπορεί να έχει και πνευματικές αναπηρίες, και να με φαίνονται. Που να οδηγούς και σε βλακία, εννοώ. Όχι, εννοώ έναν κανονικό, έτσι, πραγματική πάθηση. Ναι, ναι, ναι. Και μεγάλο θέμα του, τον μπορούμε να συζητούμε για ώρες. Και κάναμε και launch ένα policy τώρα, ειδικά για άτομα με αναπηρίες, αλλά οι αναπηρίες και τα υπόλοιπα είναι minorities. Αν πιάσουμε τις κοπέλες που είναι 50% του πληθυσμού μας, εντυπωσιακό που συγκεντρώνομαστε. Άρα, έχουμε έναν πυλώνα που είναι οι κοπέλες και έναν άλλον πυλώνα που θυκαλέουμε κάθε χρόνο ποιον που θέλουμε να είμαι. Μάλιστα. Ήταν η ΛΟΑΤΚΙ, ήταν τα άτομα
LGBT στα αγγλικά για τα τελευταία 3 χρόνια. Κάμε πάρα πολλές προσπάθειες στο ΑΜΕ και φέτος ξεκινούμε και κάποιες προσπάθειες στο θέμα της αναπηρίας. Το τι έχουμε ουσιαστικά, αν πάρουμε τα νούμερα που είπαμε το diversity, είμαστε περίπου 50-50 από την ώρα που μπαίνει κάποιος στο γραφείο μέχρι και το level του director. Μάλιστα. Μπορεί σε κάποια να είναι 60 κοπέλες και 40 άντρες. Άρα έχουμε ίση να θέλεις αντιπροσώπηση των δύο φύλων σε όλα τα levels του οργανισμού. Εκτός το level του συνεταίρου. Μάλιστα. Το level των συνεταίρων είναι περίπου στο 10% και ουσιαστικά οι προσπάθειες μας όλες τώρα είναι να επιταχύνουμε την είσοδο γυναικών στον οργανισμό. Ήταν πάρα πολλά δύσκολο για μένα. Ήμουν η πρώτη γυναίκα συνέτερος του γραφείου και μπορώ να μιλήσουμε και λίγο για το πώς έγινε τούτο. Γέλασες τόσο λόγωσα. Γελάσα μου εμένα, γίνεται από τόσα χρόνια που περίμενα. Οπότε θέλω το τι επέρασα εγώ και το πόσο δύσκολο ήταν για να γίνει η πρώτη γυναίκα συνέτερος να είναι το ίδιο δύσκολο για τις υπόλοιπες κοπέλες. Οπότε προσπαθώ τώρα από το ρόλο μου τούτο που έχω σαν Chief Inclusion Diversity Office να κρατώ την πόρτα ανοιχτή στις υπόλοιπες κοπέλες και σε άτομα μειονοτήτων τα οποία θέλουν ίσως κάποια υποστήριξη για να μπορέσουν να έχουν την ίση. Ειδικό χαρακτηριστικό να ακούγεται πιο καλά ίσως παρά το μειονότητα να τους βάλουμε σε αμυντική στάση. Ναι. Οπότε οι ενέργειες μας όλες είναι τζοαμέ. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Μέχρι και φέραμε το γραφείο της Αυστραλίας για να μας κάνει έλεγχο, να μας πει εκείνοι πώς βλέπουν την κατάσταση σαν εξωτερική. Μάλιστα. Και επειδή η Αυστραλία είναι πολλά μπροστά που μας σωτούν τα θέματα, να μας δώσουν και κάποιες ιδέες το τι που πάμε λάθος, τι πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε πράγματα να επιταχύνουμε την αλλαγή. Οπότε μέχρι και τούτο έκαναμε. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, έχουμε πάρα πολλά policies στο equity κομμάτι. Μετρούμε, έχουμε dashboards και μετρούμε τις προαγωγές ανάλογα με τον πληθυσμό το οποίο προάγεις άντρες, κοπέλες, ότι είναι και εκείνοι που προάγονται εν το ίδιο ποσοστό. Εγώ είμαι στα λεγόμενα moderation meetings, που είναι τα meetings, τα οποία συζητούμε τις προαγωγές και τα ratings των ανθρώπων μας, το βαθμολογία τους αθέλης του χρόνου, για να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχουν ανισότητες όσον αφορά κάποιες προκαταλήψεις που υπάρχουν κτλ. Τούτα έχουν να κάνουν πάλι με το equity κομμάτι. Έχουμε πάρα πολλά policies στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού και για περισσότερο άδεια μητρότητας για άτομα τα οποία πάνε να γεννήσουν, μέχρι και coaching έχουμε των συνεταίρων τους, που τους εξηγούμε πριν φύγουν να πάνε να γεννήσουν οι κοπέλες, τι αντιμετωπίζουν μετά που έρχονται. Έχουμε coaching των κοπέλων που πάνε να γεννήσουν και μετά που έρχονται πίσω. Έχουμε podcast στο γραφείο για inclusion, το δικό μας internal podcast. Θα συνεργαστούμε στο κομμάτι τελευταίο. Έχουμε τα λεγόμενα circles of empowerment, που είναι κάποιοι μικροί κύκλοι με μικρό αριθμό ατόμων, όπου είναι ένα safe space για άτομα να μιλήσουν και να πούν θέματα τα οποία τους απασχολούν και να νιώθουν υποστήριξη από τους υπόλοιπους. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα πάνω στο τούτο. Όσον αφορά τώρα το inclusion, είναι προτεραιότητα του γραφείου το inclusion και φέτος η στρατηγική μας ουσιαστικά μιλά για inclusion first, ότι βάλουμε πάνω απ' όλα το inclusion και μετά τα υπόλοιπα. Όλα το diversity πολλά έχουμε, υπάρχει. Έχουμε 27 nationalities μέσα στο γραφείο, εμείς 27 εθνικότητες στο γραφείο, άρα έχουμε και από πλευράς ηλικίας έχουμε από 20χρονους μέχρι 60χρονους. Ναι, μπαίνουν μέσα νεαροί, τρεϊνείς, εκπαιδευόμενοι. Ναι, έναν πολλά μεγάλο μείγμα να θέλεις. Και δεν έχετε και μεγάλους σε ηλικία, διότι έχετε το περιορισμό του 60 ακριβώς που φεύγουν. Άρα δεν έχει, ας πούμε, 65, 70, ο οποίος θα σου διεύρυνε ακόμα παραπάνω έτσι το spectrum σου, το age spectrum σου. Σωστό. Έκαναν και πάρα πολλά trainings για συνείδητες προκαταλήψεις και στους συνεταίρους και σε όλον τον κόσμο. Έχουμε το λεγόμενο inclusion patch στο γραφείο, στο οποίο περνάς από 10 ώρες training και γίνεσαι accredited με έναν patch το ότι έχεις κάνει το training και είσαι inclusive, το οποίο είναι πάρα πολλά δυνατό. Έκανα το και εγώ νομίζω ότι ξέρω πάρα πολλά πράγματα και μάθα πάρα πολλά πράγματα που γίνονται το συγκεκριμένο training. Και επειδή έχουμε και την υποστήριξη του network, έχουμε πάρα πολύ υλικό που έρχεται. Μέχρι virtual reality classes έχουμε
το in your shoes, όπου μπαίνεις και 10 λεπτά μπαίνεις στα παπούτσια κάποιου άλλου και ζεις τη ζωή κάποιου άλλου για 10 λεπτά, το οποίο θεωρείται πάρα πολλά πιο powerful από ό,τι είναι. Μπορώ να κάτσεις να μιλάς κάποιου. Ναι. Ποιο τη ζωή θέλω να πω. Ναι. Ή εν έχω επιλογή. Έχεις κάποιες επιλογές και μπαίνεις ναι. και ζεις πραγματικά στο πώς να είναι πώς είναι ο άνθρωπος και καταλαβαίνεις που πρώτον... Δηλαδή η τεχνολογία βοηθά πάρα πολλά στο να προχωράς σε αυτά τα θέματα. Άρα διαδιαστήσετε έναν μεγάλο μηχανισμό, τέλος πάντων, και παρακολούθησης των θεμάτων τούτων, αξιολόγησης. Είμαι σίγουρος ότι αναλώνετε σημαντικά resources, σημαντικούς πόρους και χρόνων, και ανθρώπων και χρήμα φυσικά ναι. για το αντικείμενο τούτων, ουσιαστικά να δημιουργήσετε έναν καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο θα αντανακλαστεί με την ελπίδα ότι θα αντανακλαστεί και στην εξυπηρέτηση του πελάτη, ναι. όπως είχαμε πει, και στην λειτουργία σαν μιας επιχείρησης. Και να πω ότι μετρούμε το τούτο. Έχουμε κάθε χρόνο έχουμε το λεγόμενο μια έρευνα παγκόσμια που κάνουμε κάθε Μάιο και μετρούμε διάφορα πράγματα. Από τα πράγματα που μετρούμε είναι το Inclusion Index, δηλαδή ένας δείχτης εντάξεις. Οι προσπάθειες τούτες που κάνουμε έχουν πάρει το δείχτη 14% πάνω από τα πέρσι mm-hmm. και είμαστε στο 80%. 100% ίσως έναν τέλειο περίπου. Είμαστε στο 80%. Σίγουρα έχει πράγματα που πρέπει να κάνουμε παραπάνω, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Όμως ξεκινήσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να φτάσουμε. Βασικά θέλεις αλλαγή κουλτούρας, θέλεις αλλαγή τρόπου σκέψης. Σωστό. Και θέλεις να γίνει και αποδεχτών που τον κόσμο σας, ξεκινώντας φυσικά από τους συνεταίρους και πηγαίνοντας σιγά σιγά κάτω, διότι εκεί γεγονός το επάγγελμα μας σε τέτοιων επίπεδων, επίπεδων ιδιοκτητών, διευθυντών, γραφείων, συνεταίρων, είναι αντροκρατούμενο και είναι εύκολο για πολλές συναδέρφους κοπέλες να έχουν την ευκαιρία να γίνουν συνεταίροι, ειδικά σε και σε μικρά και σε μεγάλα γραφεία. Σε μικρά γραφεία έχει αρκετές που μόνες τους. Ναι. Αλλά πάλι είναι το ίδιο. Και σαν σύνθεση του δικού μας, θα μιλήσω λίγο για ως ΣΕΛΚ τώρα, το μελό μας, είμαστε περίπου 5.500 μέλη, εντάξει, εξακολουθεί να είναι η πλειοψηφία αρσενικού γένους. Όχι δραματικά όμως, αλλά η ψαλίδα κλείνει σιγά σιγά. Και επίσης στην κατανομή, να θέλει την ηλικιακή κατανομή, φαίνεται μία τάση να μεγαλώνει, ας το πούμε έτσι, η κατηγορία των πιο νεαρών συναδέρφων, που τούτο ξεκάθαρη ένδειξη της τάσης που πάνε τα πράγματα. Και είναι και για μας έτσι ένα μέτρο, ένας προβληματισμός για το τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε και εμείς να εξυπηρετήσουμε τα μέλη μας. Βέβαια στο γραφείο, εντάξει, είμαστε μικρός αριθμός γραφείου, είμαστε 21 άτομα, είμαστε 18-3, 18 κοπέλες, 3 αγόρια. Οπότε και εμείς... Αλλά τα αγόρια είναι οι μάστροι. Όχι κατά ανάγκη. Ένας είναι. Okay. Σε επίπεδο 6 επικεφαλής τμήματων είναι 5-1. Okay. Άρα είναι. Είσαστε σε καλό. Είμαστε, ναι, ψάχνουμε εμείς το equity treatment internally. Εντάξει, αστευόμενος. Όμως συμφωνώ μαζί σου ότι έτσι η πολύ συμμετοχικότητα στη διαδικασία σκέψης, λήψης απόφασης βοηθά πάρα πολλά, διότι άλλος που να σκέφτεσαι μόνο κατευθυντικά και άλλος πως να έχεις να αναλύσεις διάφορες έτσι, σκέψεις. Πώς και ασχολήθηκες με το αντικείμενο τούτο, σαν επίδοξη μπαλαρίνα από ό,τι είπαμε και πριν, λογιστής στην πορεία και μετά ακτιβιστής? Εντάξει, θεωρώ τον εαυτό μου ακτιβίστρια. Με την καλή έννοια. Ναι. Ο ακτιβιστής μπορεί να είναι και ο φορέας της αλλαγής, έτσι, όχι κατά ανάγκη τους πετάς στις πέτρες. Ότι είμαι διαφορετική και ότι είμαι και πολλά loud, κάνω πολύ φασαρία στο γραφείο, γιατί πραγματικά πιστεύω με πάθος στον το πράγμα. Εν αλήθεια, τώρα αν το κάνω μια ακτιβίστρια, δεν ξέρω, αλλά είμαι από τα άτομα τα οποία... Πάντα να δω την άλλη άποψη, πάντα να πω κάτι διαφορετικό, πάντα να πω, μπορεί να μπελάρα και να πω, αλλά δεν έχεις
την ασφάλεια να λέει ο καθένας ό,τι θέλει και να θυκιαλέεις. Μπορεί 9 στα 10 που να πει κάποιος κάτι να μένει σε αξία, αλλά και είναι το ένα, μπορεί να πει πάρα πολύ να αξία. Άρα είμαι το άτομο που εφόμαι να μιλήσω, είναι να πω εκείνο που νομίζω και κάποιοι μπορεί και να μην τους αρέσει. Αλλά για να έχουμε ένα αλλαγή σε τον τομέα, πρέπει να κάνουμε δύσκολες συζητήσεις. Αν δεν είμαστε διαθετικοί να κάνουμε δύσκολες συζητήσεις, τίποτα δεν να αλλάξει. Και δυστυχώς, η πλειοψηφία, όπως είπες, εν άντρες σε κάποια επαγγέλματα, σε κάποιους χώρους, γιατί την πλειοψηφία, ουσιαστικά, αν λες πράγματα, αρχίζεις και κάνεις την uncomfortable. Οπότε, ένα απαραίτητο όμως το πράγμα, δεν το κάνεις, δεν μπορείς να... και αφόμαστε να αγγίξουμε κάποια θέματα και να μιλήσουμε, εντάξει, ουσιαστικά να συμφωνούμε όλοι με όλα και τίποτε θα γίνει. Άρα ουσιαστικά θέλεις κάποιους σαν εμένα, και αν είμαι μόνη μου σε τούτον τον χώρο, που να πρέπει να λέει τα πράγματα όπως είναι, να λέει κάποιες πικρές αλήθειες, για να μπορέσει να βρεθεί αλλαγή. Αλλιώς είναι πολύ δύσκολο. Σίγουρα, μόνο δεν να αλλάξει κάτι. Ναι. Άμα βολεύει κιόλας, γιατί να το αλλάξεις. 1% ουσιαστικά είναι. Αν κοιτάξεις τα, αν πιάσουμε, ξέρω εγώ, women on board στην Κύπρο, σε διοικητικά συμβούλια, προχωρούμε με 1%. Αν πιάσουμε εμείς πόσο προχωρούμε στο γυναίκες στην εταίρη, 1%. Αν πιάσεις, γιατί θέλουμε 40 χρόνια, είμαστε στο 10, θέλω άλλο 40 χρόνια για να πάμε στο 50-50. Δεν μπορείς να περιμένεις 40 χρόνια, αλλά πρέπει να κάνεις κάποια interventions για να μπορέσεις να επιταχύνεις κάποια πράγματα. Και τούτο που έχουν να κάνουν τα λεγόμενα targets ή quotas που ακούτε, και εγώ είμαι εναντίον τέτοιων πολιτικών στο παρελθόν, αλλά συνειδητοποίησα ότι οι χώρες οι οποίες προχωρήσαν, η Αφρική, ας πούμε, μιλώ για την PwC, έχει 30% κοπέλες συνεταίρους, η Αυστραλία έχει 30%, η Αγγλία έχει πάνω από 20%. Εν χώρες οι οποίες έβαλαν κάποιους στόχους, και δουλεύουν σε τους στόχους. Αν δεν το κάνεις, πάει σιγά σιγά με έναν το χρόνο. Εντάξει, δεν μόνο όμως η εταιρική πολιτική, και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, διότι πάμε. Έχει μια λογική, να πούμε, κάποια από τα νούμερα που βλέπουμε σήμερα, πούμε, το ότι παραπάνω άντρες προ γυναίκες, διότι ενδεχομένως οι ευκαιρίες πιο παλιά για σπουδές ήταν παραπάνω για άντρες. Όπως είπες προηγουμένως, οι ευκαιρίες ενδεχομένως για γυναίκες ήταν παραπάνω στο σπίτι. Ίσως και οι συνθήκες που επικρατήσα, διότι εν είμαστε μια μακραίωνη κοινωνία. Ουσιαστικά, με το νέο έτσι, τρόπο που δουλεύουμε στην κυπριακή κοινωνία, είμαστε 30-40 χρόνια. Δηλαδή, αν πεις ότι εξανοιχτήκαμε δυστυχώς μετά την εισβολή, που έπρεπε να ξανά να διπλωθούμε και να ξανά. Άρα, πέσατε από το 80 και μετά. Άρα, μιλάς για μια έτσι, κοινωνική αλλαγή τα τελευταία 40 χρόνια που είναι μεγάλο. Ενώ άλλες χώρες ήταν πολλά πιο προχωρημένες λόγω εντάξει, και των ειδικών τους καταστάσεων. Άρα, ίσως ήταν λίγο οι συνθήκες. Τώρα, ό,τι θέλεις παραπάνω, ίσως και βοήθεια από την κοινωνία. Δηλαδή, ανάφερες προηγουμένως μητρότητες, γέννες. Δηλαδή, άμα ξέρεις ότι πρέπει να αφήσεις και να έρθεις πίσω. Και είναι εσείς που να αφήσεις τα μωρά ύστερα ή να γίνεις 100 κομμάτια για να μαζέψεις, ξέρεις που σχολεία, να σκευάσεις, να σκάμεις. Ενώ σε άλλες χώρες υπάρχει και μια κρατική υποδομή. Ας πούμε, μια είναι σκανδιναβικές ή μια είναι ίσως άλλες χώρες όπως στην Αγγλία, όπου πιο μεγάλα τα maternity, διακόπτεται κάτι, οικονομικά στηρίζεσαι επίσης το κράτος και κοινωνικά τα σχολεία. Τώρα προσπαθούμε να ανακαλύψουμε το ολοήμερο σχολείο, ενώ άλλο είναι κατοχυρωμένο τέλος πάντων. Άρα, είναι ένας συνδυασμός και κοινωνικής πολιτικής επίοδων κράτους και φυσικά εταιρικής κουλτούρας. Βέβαια, κάποιες εταιρείες όπως την δική σας είπε ότι μας κοφτεί ο κράτος να δούμε τι να κάνουμε με την εταιρικά, αλλά πάλι δεν είναι εύκολο για τον κάθε έναν, ειδικά σε πιο μικρές επιχειρήσεις. Ενδιαφέρει μας τι κάνουμε το κράτος. Απλώς δεν μπορούμε να περιμένουμε το κράτος να κάνει πράγματα. Συμφωνώ. Οπότε, αν πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα εμείς, ελπίζουμε ότι εκείνα που κάνουμε είναι να τα δει και το κράτος και να ακολουθήσει. Συμφωνώ. Ίσως όμως που χρειάζεται να γίνει είναι να πιάσει έναν έτσι να γίνουν πιο. Να υποκινηθούν λίγο παραπάνω οι κοπέλες, να διεκδίσουν παραπάνω από αυτό που δικαιούνται. Φέρω ένα παράδειγμα
πάλι μας αφορά σαν σύνδεσμο οικογενειών λογιστών. Έχουμε ένα συμβούλιο 14 μελών. Η γενική παρουσία είναι μια. Είχαμε περιόδους που, που ήταν το 1/4, να το πούμε. Δηλαδή, μετά δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει ενδιαφέρον γιατί θεωρούν ότι δεν έχουν επιλογή, γιατί δεν έχουν την ευκαιρία να εκλεγούν. Δεν του ενδιαφέρει εν όλα μέσα. Αλλά νομίζω ότι θέλει έτσι λίγες σπίθες αναθέρμανσης ενδιαφέροντος για να διεκδικήσουν κοινό που θα μπορούσαν να πιάσουν και είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαν να το εκτελέσουν αρκετά καλύτερα. Εντάξει, είναι πολύ διάστατο το. Mm-hmm. Δηλαδή, και το τι πρέπει να κάνει το κράτος, τι πρέπει να κάνουν οι οργανισμοί, τι πρέπει να κάνουν οι κοπέλες, τι πρέπει να κάνουν και οι συζύγοι στο σπίτι κτλ. Στο τέλος της ημέρας καταλήγουμε και στο άτομο, έτσι. Ναι, καταλήγουμε και στο άτομο. Όμως τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, επικεντρωθήκαμε στο να φτιάξουμε τις κοπέλες. Οι κοπέλες διεκδικούν, οι κοπέλες είναι confident, οι κοπέλες έτσι, οι κοπέλες άλλες, πως οι κοπέλες είναι ενδιαφέροντες για την καριέρα τους, διότι γεννούν και θέλουν να πάει σπίτι και επικεντρώνουν στα παιδιά τους κτλ. Οι έρευνες όμως δείχνουν ότι είναι οι κοπέλες που δεν διεκδικούν και δεν και δεν και δεν. Το σύστημα το οποίο δεν τις αφήνει. Αφήνει. Αυτό το πράγμα ευκήκε που την έρευνα μας έκαμε εμάς στην Αυστραλία όταν ήρθε στο γραφείο και νομίζαμε εμείς φεύγουν οι κοπέλες επειδή δεν τα βγάλουν πέρα και τα λοιπά και πάνε μόλις κάνουν παιδιά, επικεντρώνουν ξέρω, στη μητρότητα και αφήνουν την καριέρα σε δεύτερη μοίρα. Το λεγόμενο leaky pipeline είναι το terminology που χρησιμοποιείται. Και η Αυστραλία είπαμε μας είναι και τελική pipeline. Οι κοπέλες όχι μόνο μένουν, είναι και πολλά πιο πιστές από τους άντρες και δουλεύουν και πολλά, πιο πολλά και έχουν και καλύτερη αξιολόγηση. Πιστές, θέλω να πιστεύω ότι για τη δουλειά μου μιλάς. Ναι, δεν φεύγω. Και είπαμε μας το, και είστε μας κεραμίδα at the time, έχετε blocked pipeline, δηλαδή δεν έχετε leaky pipeline. Δηλαδή φτάνουν σε ένα σημείο και μπλοκάρουν. Άρα δεν είναι οι κοπέλες που δεν διεκδικούν, δεν είναι οι κοπέλες που δεν είναι αξιόλογες, δεν είναι οι κοπέλες που δεν κάνουν την προσπάθεια. Το σύστημα εντέθηκε όμως. Δεν τους επιτρέπει. Το οποίο μετά από τόσα χρόνια που κάνουμε πράγματα εμείς, να έρχεται κάποιος που σου πει το σύστημα, και λες, καλά, μα τι πάει λάθος με το σύστημα. Έχουμε τόσες πρακτικές, τόσες πολιτικές, ξέρω εγώ. Γιατί δεν. Και όταν αρχίσεις μετά, και κοιτάζεις, και κοιτάζεις, και ψάχνεις, και ψάχνεις, βρίσκεις τους λόγους γιατί το πράγμα. Άρα. Να με λέμε πάντα οι κοπέλες που δεν διεκδικούν κτλ. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Και ο νούμερο ένα λόγο που πολλές κοπέλες give up και λένε και να συγκεντρωθώ στη μητρό, είναι ότι δεν υπάρχει μια υποδομή που να υποστηρίζει τη μητρότητα να συνεπάρχει με τη δουλειά. Δηλαδή, αν τα σχολεία όλα τελειώνουν ραμιά, αν το απόγευμα αν έχεις κάπου να αφήσεις το μωρό, αν ξέρω εγώ, οι σύζυγοι δεν βοηθούν στο σπίτι, διότι είμαστε ακόμα πίσω από τον υπόλοιπο κόσμο. Και οι στατιστικές το λέω τούτο. Ξέρω ότι ο κόσμος αρχίζει. Ανατολίτες, είμαστε μια χαρά, ένα μου το. Ξέρω ότι πολλοί άντρες τώρα συμμετέχουν περισσότερο, ειδικά με τα παιδιά. Με τα παιδιά το ποσοστό είναι πολλά πιο ψηλό από τα του σπιτιού. Αλλά δεν έχουν ίση ουσιαστικά βάρος, ίσο βάρος στο σπίτι. Μετά η κοπέλα για να μπορέσει να αντεπεξέλθει ή θέλει πολλά πιο ευέλικτων ωράριων ή θέλει άλλο σύστημα υποστήριξης από γονείς, από τα γιαγιάδες και παππούδες παίρνουν τον ρόλο του σχολείου του απογευματινού για να μπορέσει να προχωρήσει. Εγώ πέρασα πάρα πολλά δύσκολα για να φτάσω δάμε που είμαι. Δηλαδή όταν μιλούμε 30 χρόνια πίσω όταν ήρθα από την Αγγλία στην Κύπρο το 1992, όπου πήγα για να σπουδάσω χωρών, αλλά ήρθα πίσω λογιστρία, όπως είπες. Και ξεκίνησα τη δουλειά μου στο Coopers & Lybrand at the time, που ήταν ένας από τα δύο στοιχεία της PricewaterhouseCoopers και τώρα PwC. Άρα είμαι στο οργανισμό πάνω από 30 χρόνια. Αυτό μου λέμε για το ότι πιστές στο χώρο. Ναι, πιστή, ναι. Που πήγα, ξέρω εγώ, για να δούμε και στο τέλος έμεινα, διότι μ' αρέσει πάρα πολλά η δουλειά μου και πάρα πολλά ο οργανισμός. Πραγματικά λατρεύω το τι κάνω. Αλλά τότε, 1992, δεν είχε ούτε smartphones, ούτε laptops, ούτε να δουλεύεις remotely από σπίτι, ούτε ευέλικτα ωράρια, ούτε τίποτα. Δηλαδή, αν ήθελες να δουλέψεις, έπρεπε να πάεις πίσω στο γραφείο. Είχαμε τα PCs τότε στο γραφείο. Και έκανα πάρα πολλοί οι προσπάθειες που έκανα εγώ τότε. Σκεφτόμενοι τώρα, λέω ότι έχουμε πελάρες που έκαναν. Δηλαδή, έφερνα το μωρό, έβαλα την πεθερά μου, έφερνα το μωρό στο γραφείο για να το θυλάσω.
δεν μπορούσα να φύγω. Οπότε έφερνα μου το μωρό στο γραφείο. Πήγαινα trainings και είχα την πεθερά μου κάτω μέσα στο αυτοκίνητο και περίμενε με το μωρό. Και κατέβαινα στα διαλύματα κάτω που οι υπόλοιποι πήγαιναν καφέ και τα λοιπά, και κουλουράκια και μιλούσαν. Εγώ κατέβαινα κάτω για να ταΐσω το μωρό. Ή μετά στο δεύτερο μου και τρίτο παιδί, έφερνα στο γραφείο. Έκλεια τα πλάνς μου στο γραφείο με το μωρό μετά από τα maternities. Έβαζα τα μωρά να κοιμηθούν ας πούμε, αργά το βράδυ και πήγαινα πίσω γραφείο με τα μεσονύχτια ως τα ξημερώματα για να τελειώσω τη δουλειά μου. Δεν μπορούσα να δουλέψω remote. Εν έλεγα όχι σε κανένα, ότι μου έλεγε να μην νομίσει κανένα ότι επειδή έκανα yeah. παιδιά ξαφνικά έχασα την όρεξη μου για δουλειά. Τούτα όλα όμως είναι exhausting, δηλαδή και μπορούν κοπέλες και η νέα γενιά να κάνει τα πράγματα που κάναμε εμείς τότε και να περιμένουμε ότι να κάτσει κάποιος 10 χρόνια να κάνει το πράγμα για να γίνει συνέτερος. Άρα, πάρα πολλή προσπάθεια και πρέπει να, σαν οργανισμοί, σαν κοινωνία, σαν κράτος, να διευκολύνουμε τούτο. Αλλιώς η νέα γενιά δεν είναι διαθετημένη to go through hardship. Τούτο είναι αλήθεια. Για να αλήθεια. Φτάσουν ψηλά. Άρα... Ξεμάθαμε τους κιόλας στη νέα γενιά να λίγο το προς το έτοιμο. Ναι. Μιαν και αναφέρες, να πιες πίσω έτσι 2-3 χρόνια, πέρα μας έτσι λίγο τη δική σου τη διαδρομή. Δηλαδή πώς ξεκίνησες, είσαι που Λευκοσία, Λεμεσόν, σπουδές σου, έτσι λίγο έτσι περπάτω μας λίγο και από τη διαδρομή σου μες την πιέτα πλούγη σου για να φτάσεις εδώ που είσαι, πέρασε έτσι από διάφορους άλλους ρόλους, έτσι. Σωστό. Εντάξει, δεν πάω τέλεια πίσω, να πάω πια να σπουδάσω, εντάξει ήμουν στο σχολείο, τα λεγόμενα σπάσματα που λέμε στο σχολείο, μαθήτρια του 20 και ξέρω εγώ παρά ένα. Εντάξει, θα σχολιάσουμε με αυτό. Βιολογία, χημεία, φυσική, που ήμουν καλή σε όλα και δεν ήξερα τι θέλω να κάνω. Και πια στην Αγγλία, όπως είπα, για να γίνω μπαλαρίνα. Για να σπουδάσω χορό, που ήταν η μεγάλη μου αγάπη και ακόμα είναι η μεγάλη μου αγάπη ο χορός. Να μας πεις ύστερα για το Zumba, έτσι. Να σας πω για το Zumba. Και 3 χρόνια αργότερα έγινα λογίστρια. Και ήρθα πίσω Κύπρο το 1992. Δούλεψα λίγο στην Αγγλία, λίγα χρόνια στην Αγγλία. Ξεκίνησα από το audit, από το assurance και μετά ένα χρόνο έκανα έλεγχο σε εταιρεία. Το δεύτερο χρόνο που ξαναπήγα στις ίδιες εταιρείες ήταν τα ίδια πράγματα, αλλά νούμερα είπα ότι το πράγμα είναι μ' αρέσει και έφυγα και πήγα στο tax, δηλαδή έφυγα νύχτα και πήγα στο φορολογικό κομμάτι. Οπότε ήμουν στο φορολογικό τμήμα και όπως είπα στη PwC από το 1992 για 25 χρόνια, άρα η μεγαλύτερη μέρος της καριέρας μου ήταν στο φορολογικό κομμάτι. Όταν ήρθα Κύπρον, ήμουν στην Λευκοσία, στο γραφείο της Λευκοσίας. Είμαστε 3 άτομα στο τάξ τότε και τώρα είμαστε 200 όπως είμαστε στο φορολογικό τμήμα. Και μετά ένα χρόνο αργότερα πήγα πίσω στη Λεμεσόν και ξεκίνησαμε ένα φορολογικό τμήμα στο γραφείο της Λεμεσού, όπου και παρέμεινα μέχρι σήμερα. Πριν λίγα χρόνια μου ζητήθηκε να κάνω αλλαγή και να πάω σε άλλο τμήμα, ενώσα ουσιαστικά 2 τμήματα στην Πάφων και στη Λεμεσόν σε έναν και ανάλαβα το νέο τμήμα που έχει να κάνει με διαχείριση εταιριών ξένων συμφερόντων στην Κύπρο. Και ο λόγος που το έκανα ήταν, εντάξει, έκανα το tax, να αφιπηρετήσω και να κάνω 40 χρόνια tax, πρέπει να κάνω και κάτι διαφορετικό, οπότε αν πήγα και δοκίμασα κάτι άλλο. Στην πορεία όμως, μετά τελευταία 10 χρόνια, το τι παρατήρησα είναι κουράστηκα με τα τεχνικά θέματα. Δηλαδή, φτάνεις στο top, ξέρεις τα πάντα για φορολογικά και τα λοιπά. Όλοι περιμένουν που θα τους έβρισκε μα και οι κυλίσσοι, οι πελάτες, ξέρω εγώ τι να κάνω και τα λοιπά. Ξέρω εγώ πολλά ωραίο είναι το πράγμα, δηλαδή για χρόνια κρατούσε με σε εκρήγορση και πραγματικά λατρεύω το και ακόμα και σήμερα αν έρθει κάποιος με ένα φορολογικό πρόβλημα, ξέρεις είναι the pride moment of the day. αλλά όπως μεγαλώνουμε συνειδητοποιούμε ότι έχει και άλλα πράγματα η ζωή. Για μένα τώρα το πιο σημαντικό και ο λόγος που ανακατωθήκα και λίγο με το inclusion diversity, με corporate responsibility και άλλα πράγματα με το learning, εν τότε εσύ το πεις ότι το τι αφήνουμε πίσω μας είναι πόσο θετικά αγγίξαμε τις ζωές των άλλων. Δηλαδή δεν αφήνουμε τίποτε άλλο όταν πεθάνουμε. Οπότε έκαμε πιο το πράγμα να σκεφτώ, οκ, okay, τι θέλω εγώ να αφήσω πίσω μου, μια κοπέλα που ασχολούμαι με φορολογικά τι θετικό. Ναι. Οπότε άρχισα σιγά σιγά και έγινα και accredited coach, οπότε I was coaching other women στον οργανισμό μας. Μοιράστηκα ιστορίες όπως μοιραστήκαμε και τώρα και τι έκανα εγώ. Δύο advice σε κοπέλες ότι πρέπει να κάνω, και μόνο κοπέλες, και άλλα άτομα στο γραφείο. Και συνειδητοποίησα πόσο ωραίο είναι το πράγμα να βοηθάς τους άλλους. Οπότε άρχισα σιγά σιγά και φεύγω από το τεχνικό, το φορολογικό, το ασχολούμαι με τα
πιο, αν θέλεις, core θέματα και πάω στα πιο soft θέματα, τα οποία είναι the hardest. Λαλούν τα soft, αλλά like, are very hard. Πώς έχει να κάνει με ψυχοσύνθεση των ανθρώπων, με το να τους βοηθάς να αναπτύσσονται, με το να τους υποστηρίζεις να φτάνουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, το οποίο είναι το πιο rewarding πράγμα το οποίο μπορείς να έχεις στην καριέρα σου, πέραν το, την ευχαρίστηση των πελατών που τους βρίσκεις λύσεις, το να βοηθάς άλλον κόσμο να προχωρά είναι απίστευτα ωραίο. Ναι, όντως το κομμάτι του coaching, mentoring, να το πω για την Κύπρο, τουλάχιστον μια νέα τάση, μια νέα μόδα, αλλά όπως διότι συμμετέχει και στο, του συνδέσμου στο mentor program, πρέπει να σου πω ότι είναι από τα πιο ευχάριστα πρωτοβουλίες που επήραμε, και ακριβώς γιατί εντάξει, συζητούμε με νεαρότερους συναδέρφους που ακόμα μπορεί να ψάχνουν τα πατήματα τους. Εν όμορφο να μπορείς να βοηθήσεις κάποιον άλλον μοιράζοντας το χρόνο σου και λίγο από την εμπειρία σου. Οπότε είσαι mentor, είσαι coach, είσαι instructor, γράφω τα με, βλέπω Zumba και άλλων. Εντάξει. Πώς το λέεις, exercise, dancing, ας το πούμε, activities. Να σου εξηγήσω και πώς δεν ξεκίνησε. Άρα και μόνης, δηλαδή, έτσι ένα πρόγραμμα αρκετά ευχάριστα με όλα αυτά. Και εκείνο έχει να κάνει με το helping people, το Zumba. Εντάξει, είπα ότι το πάθος μου είναι ο χορός. Πραγματικά, δηλαδή, μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να με χορεύει. Και το τι κάνω, ξεκίνησα με το ότι ευχαριστεί με εμένα πάρα πολλά. Οπότε από τον καιρό που ήρθα πίσω και μεταξύ των παιδιών, δηλαδή συνέχιζα και χορεύω, και σταμάτησα ποτέ να χορεύω. Απλά αλλάξα το είδος του χορού το οποίο έκανα. Και γύρισα το, το πιο μπαλέτο. Το πιο... Στο ζυμπέκικο. Στο ζυμπέκικο, λατινικούς χορούς και τα λοιπά και ζούμπα. Τούτον ήταν για μένα, αν θέλεις, το meditation μου. Ήταν η ώρα της κλειός, οπότε έφευκα από το γραφείο και ήθελα, τον που λέμε, να αδειάσω το μυαλό σου και να μπορέσεις να ξεκουραστείς. Ήταν η ξεκούραση μου. Για μένα ο χορός, επειδή πρέπει να ακολουθάς χορογραφία και πρέπει να κάνεις βήματα, δεν μπορείς να σκέφτεσαι τίποτε άλλο. Είναι η ώρα η οποία πραγματικά I live the moment. Είμαι στο... Ενώ στο γυμναστήριο που δοκίμασα πολλές φορές, ποιος σηκώνει να βάρει και τα λοιπά, σηκώνει να βάρει και έλεγα αμάν και ξέχασα και τον πελάτη, αμάν και πρέπει να στείλω και το email, αμά ξέρω. Και ως που αφήνω το γυμναστήριο ήταν το μυαλό μου γεμάτο tabs, ας πούμε, τα οποία πρέπει να γράψω κάτω, τι εξήχασα να κάνω. Και δεν, το πράγμα μπορεί να με γύμναζε, αλλά δεν με ξεκούραζε. Και ο καθένας πρέπει να βρει εκείνον που το γεμίζει. Τι σημαίνει ο χορός για μένα, κάποιον άλλον μπορεί να είναι η μουσική, κάποιον άλλον μπορεί να περπατά, άλλος είναι ποδήλατο κτλ. Οπότε αν ξεκίνησα το πράγμα και είδα πόσο άλλασε η ψυχοσύνθεση μου και η ενέργεια μου πηγαίνοντας πίσω σπίτι μετά από το γραφείο, αν επέρνουν που το σχολή χορού και μετά πήγαινα σπίτι, με το να πήγαινα απευθεία σπίτι. Και είπα, okay, για να μην το κάνω τούτο σε άλλον κόσμο και να έχω και άλλους να ζήσουν αυτό το πράγμα. Οπότε έγινα Zumba instructor, λοιπόν, και τώρα κάνω μαθήματα Zumba σε συναδέρφους, σε πελάτες και σε άλλους. Πολλά καλά. Ναι, δωρεάν, οπότε εντύρωναμε για τούτο. Τι μέρες ώρες το κάνετε? Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. 7 με 8. Θέλεις να έρθεις? Ναι, και αυτό μπορώ. Τώρα εδώ αν βολευκούμαστε. Λέμε σώνο. Ναι. Εντάξει, και μια ώρα δρόμο πιενέλα, εντάξει. Και το τι, πώς νιώθουν και είναι οι κοπέλες, όταν είναι κοπέλες που έχω, ενώ έχω δυστυχώς άντρες. Δηλαδή, δεν είναι κανείς σωστό να δαγεύσει. Είναι ανοιχτό σε όλους. Εγώ είμαι, everybody's included. Ωραία, να το σπάσουμε το diversity block, καλό. Το τι μου λένε είναι ότι όντως έρχονται, είναι πτώμα που την κούρασαν και φεύγει σαν ανανεωμένος. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον καθένα από εμάς να βρει κάτι το οποίο το ξεκουράζει. Πώς άλλως έτσι χαλαρώνεις από την ένταση της ημέρας, διότι εντάξει, είναι και χειρονακτική εργασία, σίγουρα είναι πνευματική εργασία η οποία μπορεί να κουράζει σίγουρα πιο παραπάνω το μυαλό. Εκτός ζούμπες, το SUP, πώς άλλως ξεκουράζεσαι, χαλαρώνεις, για να μπορείς να κρατάς την ενέργεια σου, να την βάλεις ύστερα από Δευτέρας πίσω στο γραφείο, έτσι. Εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ η Κυπουρική. Κάθε Σαββατοκύριακο μπορώ να κάνω 3-4 ώρες μέσα στον κήπο, να κατεβώ και όχι καλοκαίρι, μπορώ να κατεβώ πρωί και να έρθω πάνω νύχτα, επειδή πεινώ ή επειδή κουράστηκα. Τα ταξίδια μου αρέσουν πάρα πολύ.
ταξιδεύω. Ακόμα και τον καιρό των lockdowns. Προορισμός που σε συνασπάζει παραπάνω. Οπουδήποτε η Ασία, λατρεύω την Ασία. Θα ήθελα να γυρίσω όλη την Ασία. Είναι πια σε 3-4 χώρες μόνο τώρα. Την Ευρώπη, εντάξει, σχεδόν είδα. Την Αφρική, μου αρέσει και πάρα πολύ η Αφρική. Και ναι. Πήγες σαν δουλειά ή σαν διακοπές ή συνδυασμό. Εντάξει, δουλειά κάνουμε ταξίδια, όχι τόσο πολλά μετά τώρα από το COVID. Ναι, σίγουρα. Αλλά για διακοπές, εγώ πάντα έκανα δύο μεγάλα ταξίδια το χρόνο και κάμπος άλλα μικρά. Τα παιδιά μου είναι όλα εκτός, είναι όλα στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή, οπότε κάθε δύο μήνες περάσουμε στο Λονδίνο. Άρα έχεις λόγο να πάεις. Εντάξει. Έτσι τώρα επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο να δουλέψεις και από σπίτι, να δουλέψεις από οπουδήποτε αλλού, βάλεις το λάπτοπ σου, πάει στο αεροπλάνο. Θέλεις έναν ίντερνετ. Ούλα cloud πλέον, οπότε έναν ίντερνετ είναι μια χαρά. Ακριβώς. Άρα η ζωή τώρα είναι πάρα πολλά πιο εύκολη από ό,τι είδα 30 χρόνια πριν. Σίγουρα. Τώρα πάμε έτσι λίγο πίσω και να κάνουμε κάποιες τελευταίες ενότητες μας. Αναφέραμε τους τρεις βασικούς άξονες που είπαμε πριν. Πρακτικά, εσύ πώς θα συμβούλευες άλλες επιχειρήσεις ή εντάξει άτομα, αλλά ας μείνουμε στις επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο, να ακολουθήσουν μια παρόμοια τέλος πάντων πολιτική πρακτική μαζί με τη, όπως κάνετε εσείς, και πώς θα έβλεπαν την απόδοση της επιχείρησης τους ή τα αποτελέσματα τους να έχουν μια ανωδική πορεία, δηλαδή να βελτιώνονται μια έτσι πιο καλή διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού. Και δεν λέω μέσα μόνο την εκπαίδευση ή την κατάρτιση σε τεχνικά θέματα, όπως το ανάφερες προηγουμένως, δηλαδή με τη συμπερίληψη διαφόρων χαρακτηριστικών, ιδιομορφιών ανθρώπων, χαρακτηριστικών. Πολλοί μπορεί, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι να έχουμε κάποια προσκόμματα, και εμένα έρχεται μου η λέξη disruption πρώτα παρά το ελληνικό. Αν έχεις έτσι ένα μείγμα με σε εισαγωγικά ανώμια άτομα να δουλεύουν για σένα, πώς θα το βλέπεις, τι εσύ δεν εισηγηθείς να προτείνεις? Καταρχήν το πράγμα προσφέρουμε το σαν υπηρεσία σε πελάτες. Άρα να δώσουμε τώρα δωρεάν. Άρα οργανισμοί οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν σε τον τομέα, ναι, θέλουν και θέλουν βοήθεια, μπορεί ευχαρίστως και αρέσκει μου πάρα πολλά τούτη δουλειά, διότι βλέπεις και βοηθάς πάρα πολύ κόσμο. Είναι απλά βοηθάς έναν πελάτη να κάνει κάτι, βοηθάς πάρα πολύ κόσμο σε έναν εργασιακό περιβάλλον να γίνει καλύτερο. Ουσιαστικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις είναι να δουν πού βρίσκονται. Δηλαδή, κάνει μια αξιολόγηση. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως για να δει τι χρειάζεται το σώμα σου, πρέπει να κάνει. Αν πονεί κάπου, είναι να κάνει ακτινογραφία, αν η MRI κτλ. Πρέπει να κάνει αναμάρει τι επιχειρήσει σου στον τομέα τούτο για να δει πού βρίσκεσαι. Δηλαδή, αν δεν βρει πού είναι το πρόβλημα, μετά μπορεί να βρει τη λύση. Και πάρα πολλοί οργανισμοί κάνουν πράγματα τον που λέμε το tick the box. Δηλαδή, επειδή πρέπει να κάνουν κάτι, κάνουν ένα training ξέρω, για inclusion diversity. Και φωνάζουμε να τους κάνουμε training. Και προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι το να κάνεις training έτσι στα τυφλά, χωρίς να ξέρεις ποιον θα τρενάρεις και γιατί πράγμα, και χωρίς να κάνεις και κάποια προεργασία για να δεις τι χρειάζεται. Εντάξει, να έχεις κάποιον όφελος, αλλά όχι το όφελος το οποίο. Για να κάνεις κάτι σωστό, πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις μια αξιολόγηση του που βρίσκεσαι σήμερα, πού θέλεις να πάεις. Και τι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις στο αμέ. Και η στρατηγική δεν είναι που θέλω να πάω. Η στρατηγική είναι πώς αποφασίζω πώς βρίσκω λύσεις στα εμπόδια που ένα ευρώ για να πάω από το α στο β. Όχι το β είναι η στρατηγική μου. Και να σου πω ένα παράδειγμα. Κάποιος φίλος μου που είναι σε διοικητικό συμβούλιο μεγάλου οργανισμού, είχε συνεδρίαση και τηλεφωνά μου την προηγούμενη μέρα και λέει μου πάνω στην ατζέντα, πάνω στην ημερήσια διάταξη, είναι η inclusion and diversity. Θέλεις να μου πεις λίγα πράγματα κτλ. Και λέω του να σου πω, δεν που σας εδώ σας, ξέρω εγώ. Και διαβάζει μου ένα statement το οποίο ξέρω εγώ, ήταν η στρατηγική του οργανισμού για inclusion and diversity. Και λέει μου πώς το ακούετε τούτο. Λέω του ακούτε είναι πολλά ωραία παραμύθι, λέω του. Είναι που θέλετε να πάτε, τούτον είναι και στρατηγική, τούτον είναι στόχος. Ο στόχος σας. Ναι. Είναι τέλος να πάτε και αμέ. Ακριβώς. Και πού είσαστε σήμερα και τι είναι τα προβλήματα που έχετε. Άρα αν δεν κάνεις την αξιολόγηση, να δεις πού είσαι, πού θέλεις να πάεις, και να κάνεις μικρά, εντός αν και να πάμε
θέλω να πάω 50%. Μπορεί το στόχο σου να είναι είμαι στο 0 και θέλω να πάω στο 5. Για να πάω στο 5, τι πρέπει να κάνω, τι προβλήματα είναι να έβρω, πώς θα τα αντιμετωπίσω. Και το training, ναι, είναι έναν που τούτα, αλλά είναι έναν που τα πολλά. Είναι το μόνο πράγμα που να λύσει όλα τα προβλήματα. Το. Και σαν chief learning officer, ναι, θέλω να πουλώ training. Ελάτε, σας κάνω training. Ναι, βοηθούν, αλλά αν είναι μέρος ενός πιο μεγάλου ολιστικού προγράμματος για να βρεις μια λύση στο πρόβλημα το οποίο ήβρες, όχι απλά means to an end. Επειδή ασχολείσαι και με τα CSR επίσης θέματα, νιώθεις ότι ακριβώς κάπου εσυχήσαμε και τον ρόλο εταιρική κοινωνική ευθύνη και ίσως είναι όπως είπες απλά να τικάρουμε έναν κουτί ότι έκαναμε κάτι και ξεχνούμε την... ίσως των πραγματικών, την πραγματική έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ότι κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι να φυτέψουμε δύο δέντρα, να κάνουμε μια δημοδοσία. Τώρα της μόδας είναι η μη μαραθώνη, έτσι, τα 5-10 χιλιόμετρα. Άντε, και μαζέψαμε και λίγα χρήματα για ένα σκοπό, τελειώνουμε για μέ, ή πιο διευρυμένο. Διότι εγώ νομίζω ότι κάπου χάσαμε λίγο ίσως το ακριβές focus και γίνεται πιο διαφημιστικό, θα έλεγα, πιο promotional. Έτσι τα λέγαμε στο αμιάντο, promotional. Σε αμιάντο. Ναι. Και εγώ είχαμε στο αμιάντο 2 χρόνια που ήμουν μικρή, έτσι να ξέρεις. Είχες γονείς δασκάλους, φανταζόμαι. Ναι, δασκάλους οι οποίοι ήταν διορισμένοι στα μία. Προφανώς. Άρα είμαστε σχεδόν συγχωριανοί. Ωραία. Ναι, και μιλούσαν πάρα πολλά τα αγγλικά. Ήταν σαν πρώτη γλώσσα σχεδόν τότε. Λόγω μεταλλείου. Οπότε, ναι, ίσως επικεντρωνόμαστε παραπάνω στην εικόνα παρά στην ουσία. Πώς το βλέπεις. Εντάξει, να πω, μιλήσαμε προηγουμένως για τους Gen Z, των νέων generation. Gen Z τους λέω. Τούτα τα άτομα, επειδή και τα παιδιά μου, κάποια από τα παιδιά μου εμείς, και ζω τους και βλέπω τους και τους φίλους τους, το τι βλέπουν σε έναν οργανισμό είναι να έχει purpose. Δηλαδή θέλουν να βλέπουν τον οργανισμό, όχι απλά it's there for profit, it's there για να δώσει και πίσω στην κοινωνία. Μάλιστα. Άρα οι οργανισμοί που το καταλάβαν τούτο και προχωρούν και κάνουν πράγματα τα οποία πραγματικά θέλουν να δώσουν πίσω στην κοινωνία, είναι και εκείνοι που να γίνουν και οι μαγνήτες του ταλέντου και να πιάνουν και παραπάνω κόσμο. Άρα είναι λόγος πρόσληψης και κόσμος να μην είστε στον οργανισμό σου. Αν δεν θέλεις τον πιο ωραίο λόγο που είναι to give back to society κτλ. It makes perfect business sense και για σένα. Άρα το είναι το πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά όπως είπες, όταν το κάνεις στο tick the box, ξέρω, αρχιτεψίς τρία δέντρα κτλ., να βρεις τι είναι το οποίο μπορεί να έχει το πιο μεγάλο impact στην κοινωνία και το οποίο μπορείς εσύ να κάνεις. Εμείς σαν PwC έχουμε πάρα πολλά πράγματα που τρέχουμε. Είμαστε της σχολής, αν θέλεις, του να μάθεις κάποιον να ψαρεύει παρά να τον ταΐζεις. Άρα το να δίνουμε μετρητά σε charity είναι το τελευταίο πράγμα που να κάνουμε. Προτιμούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη των 1000 ανθρώπων να κάνουμε είτε προπόνο δουλειά, είτε volunteering. Πάλι λεφτά στο όλος της ημέρας. Ναι, αλλά πολλά πιο μεγάλο το impact το οποίο έχεις παρά να πάει να δώσεις χρήματα σε αυτόν. Και είναι και πολλά πιο ωραίο το impact για τον κόσμο μας, ο οποίος μέρος του volunteering activity, παρά να πάει να δώσεις 100 ευρώ να πάρω σε μια οικογένεια, να πάει εσύ να πιάσεις τα δώρα σου, να πάει στην οικογένεια και τους τα πάρεις, να πάει να τους βοηθήσεις, να αποκατήσουν ένα σχολείο ή να χτίσουν κάτι, δεν ξέρω εγώ τι. Το είναι το πράγμα το να είσαι, να εμπλέκεσαι στο τι κάνει ο οργανισμός σου παρά απλά να δίνεις χρήματα, είναι πολλά πιο δυνατόν. Και εμείς σαν οργανισμός έκαναμε και foundation τώρα. Έχουμε το PwC Foundation, το οποίο ακόμα είναι γίνει launched externally. We launched it, άρα όλο μας το activity θα να μπει κάτω από το foundation. Άρα το foundation θα τρέχει πάρα πολλά από τούτες τις initiatives. Μια έτσι συμβουλή ως προς την νεολαία, είμαστε σχεδόν στο τέλος του επεισοδίου. Τι θα εσείς στους νέους ανθρώπους στη γενιά Z, όπως την είπαμε, η οποία είναι οι σημερινοί 20-30 άριδες, φιέμπου τους millennials, αλλάξαμε γενιά.
Ποιες θα ήταν οι συμβουλές σου για τη δική τους την επαγγελματική, έτσι, ανέλυξη, πρόοδο, πραγματοποίηση των δικών τους στόχων και όχι κατά ανάγκη μόνο στο στενό δύο φύλων που είχαμε πει προηγούμενος, αλλά στην στο ευρύτερο τους, δηλαδή και με τα άλλα τους χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες, προτιμήσεις, όπως θέλεις πες το, background, δηλαδή από πού προέρχονται. Το πρώτο πράγμα θα λέω να έχουν υπομονή. Τούτη γενιά δυστυχώς είναι ανυπόμονοι και θεωρούν ότι, ξέρεις, επειδή πιάσαν έναν τυχείο πανεπιστημίου, ξαφνικά πρέπει να βάλεις κόκκινο χάλι για να γίνουν διευθύντες την επόμενη ημέρα κτλ. Και νομίζω ο λόγος που νιώθουν έτσι είναι επειδή δεν πέρασαν δυσκολίες. Δηλαδή, δεν πέρασαν τις δυσκολίες που πέρασαν ίσως η δική μου γενιά ή η γενιά των γονιών μου. Μεγάλωσαν σε έναν κόσμο που είχαν τα πάντα, δεν στερηθήκαν πολλά από τα άτομα, δεν είχαν στερήσεις. Άρα έχουν απαιτήσεις. Και το άλλο το οποίο θα έλεγα είναι να μην τα βάζουν κάτω. Δηλαδή με την πρώτη δυσκολία να πνίγονται σε ένα ποτήρι νερό και να πούν εμπόρο κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός σήμερα είναι πιο έντονος από όλες τις απόψεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι αν το αντιλαμβάνεται η νεολαία ότι είναι πιο έντονος ο ανταγωνισμός, γιατί δεν είχε κάποιον να σε βοηθήσει εκεί έξω. Και συμφωνώ μαζί σου ότι η ανυπομονησία δεν βοηθά, και ίσως ενδεχομένως να πράττουν και το πώς ξεχωρίζουν για να, για να μπορούν να ανελιχθούν, προωθηθούν καλύτερα σε έναν πάρα πολλά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Και δεν ξεχωρίζουν. Η αλήθεια είναι, αν προσέξεις, εγώ βλέπω τους φίλους και τα παιδιά των, τα παιδιά μου και, και τους φίλους των παιδιών μου ντύνονται με δύο τρόπο, συμπεριφέρονται με δύο τρόπο, έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα κτλ. Και φοβούνται να ξεχωρίσουν. Δηλαδή, τούτη γενιά, they are trying to fit in. Προσπαθούν να μην ξεχωρίσουν. Και μπορεί να καταλάβω ότι η δύναμη είναι στο να είσαι αυθεντικός. Δεν είσαι πιο ωραίο πράγμα από να είσαι ο εαυτός σου και να κάνεις εκείνο που γουστάρεις και να είσαι εκείνος που είσαι χωρίς να σε ενδιαφέρει ή θα σκεφτεί ο άλλος τι θα κάνει. Τούτη γενιά λίγο, ξέρεις, προσπαθούν να με ενδιαφέρουν, και το Instagram και τα υπόλοιπα social media και βοηθούν, διότι προωθούν τους σε μια κατάσταση που διονύζεται με ένα θέλει στερεότυπο, το τι είναι το idea, αλλά θέλει νεαρό άτομο σήμερα. Και χάνουν λίγο το νόημα τη αυθεντικότητα του, το να είναι ο εαυτό του, το τι θέλουν να κάνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρουν τι είναι εκείνο που του ξεχωρίζει, και να το χρησιμοποιήσουν σαν τη μεγάλη του δύναμη για να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό. Να σου επιστρεφτώ κάτι έτσι προς το τέλος. Εγώ ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα με την Τράπεζα Κύπρου το 1995. Και αντιλαμβάνεσαι έναν τεράστιο οργανισμό με χιλιάδες υπαλλήλους. Οι ευκαιρίες να διαφοροποιηθείς, ξεχωρίσεις, λίγες έτσι. Οπότε το μότο μου, το οποίο έχω το μέχρι σήμερα πρέπει να σου πω, είναι ότι για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να εξελιχθείς, πρέπει να είσαι είτε πάρα πολύ καλός, είτε πάρα πολύ πελός. Και δυστυχώς έχει πάρα πολλούς καλούς εκεί έξω. Οπότε επέλεξα η δεύτερη νόδο. Ναι. Αφού ένιωθα ότι είχα παραπάνω ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη δεύτερη νόδο, διότι είχε πάρα πολλά καλούς κόσμο. Ναι. Άρα για σε μια νεαρή ηλικία δύσκολα ξεχωρίζεις. Όμως πάρα πολύ. Αρκετός κόσμος έξερε με λόγω του δεύτερου. Υπάρχει όμως μεγάλος φόβος να ξεχωρίσεις. Νομίζω υπάρχει τεράστιο φόβος να ξεχωρίσεις. Και είναι ο φόβος του αν δεν πετύχω και ξεχώρισα και έκανα κάτι και μετά ξέρω εγώ. Είναι ο φόβος της αποτυχίας ή του στιγματισμού. Ναι. Άμα το ξεπράσεις γλύωρα. Ναι. Εντάξει, είμαστε σε μια συντηρητική κοινωνία έτσι. Σωστά. Αλλά το μότο ήταν κλειό μου τότε, είτε πάρα πολύ καλό είτε πάρα πολύ πελό. Και το πιο εύκολο ήταν το δεύτερο, να σου πω. Εντάξει, έχω και εγώ μεγάλη μπελάρα. Εγώ έχω το. Εντάξει, πρέπει να πει I can afford it, διότι έφτασα εδώ που είμαι και μπορώ να. Με ενδιαφέρει τι σκέφτουν οι άλλοι για μένα. Δηλαδή, εντάξει, όχι τελείω με ενδιαφέρει, αλλά να κάνω κοινό που γουστάρω, να κάνω κοινό. Not to offend anybody, εννοείται.
Αλλά αν πάντα λέεις, ξέρεις, προσπαθείς να δεις τι κάνει ο άλλος, I'm trying to do the same για να με ξεχωρίσω και τα λοιπά, και να μπουν να πούν, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν μπορείς να είσαι αυθεντικός. Άρα, ναι, αν το ονομάζεις πελάραν το να είσαι αυτός σου, έχω και εγώ μια δόση πελάρας, ναι. Όπως και να έχει, ο καθένας πρέπει να βρει τον τρόπο του να διαφοροποιηθεί από το υπόλοιπο κοπάδι, διότι ύστερα όλοι αρνιά θα είμαστε. Δηλαδή, αν είσαι αυτός σου, δεν υπάρχει competition. Ακριβώς, είσαι μοναδικός, έτσι είσαι ένας. Οπότε να το κρατήσουμε τούτο, ότι η ατομικότητα είναι μοναδικότητα και ο καθένας μας να αναπτύξει παραπάνω με τον όποιον της τρόπο. Χωρίς πάντα να ενοχλούμε το δίπλα μας. Τα όρια τα δικά μας είναι εκεί που ξεκινούν και τα όρια του άλλου. Θα σε ευχαριστήσω για την κουβέντα. Έτσι, θέλεις έτσι να κλείσεις με κάποιον κάτι έτσι που θέλεις έτσι να μας υποδείξεις, αν έχεις έτσι ίσως κάποιο δικό σου μότο ζωής ή ένα απόφθεγμα που σε συντροφεύει, να μας το περάσεις και μας σαν έτσι, κάτι έτσι να μας το κατευθύνει σαν φάρο. Εντάξει, από αυτό που είπα το προηγουμένως, ότι δεν αφήνουμε τίποτε πίσω μας εκτός τις ζωές των ανθρώπων που επηρεάσαμε θετικά. Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι η ζωή είναι μικρή και πρέπει να την απολαμβάνουμε. Οπότε να μην περιμένουμε να αφυπηρετήσουμε για να κάνουμε πράγματα. Είναι πολλά καλό να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι παραπάνω που και να που θέλουμε να κάνουμε στην καθημερινότητα μας και να παίρνουμε μια άλλη ώρα. Διότι κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Και εγώ τούτον κάνω, δηλαδή να αφήνω, περιμένω. Ναι, postpone things. Τώρα θα σε περιμένει η τούτη ζωή που είπαμε. Ναι. For another time. Ναι. Αυτό θα έλεγα, ότι enjoy life to the full. Enjoy every moment. Κλείω με τούτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, με αυτήν την έτσι, με τον όμορφο επίλογο της Κλείους, σας αφήνουμε, ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Σύντομα μαζί σας με τον επόμενο μας καλεσμένο. Καλή συνέχεια.